Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, βρισκόμαστε, έχουμε μπει ήδη στη μάχη για όλες τις κάλπες με την ιεράρχηση που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ευρωεκλογές, περιφέρεια, δήμος, και βρισκόμαστε εδώ σήμερα να μιλήσουμε για όλα αυτά που γίνονται και για τους στόχους που έχει βάλει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η διαδικασία είναι πρώτα ο Ηλίας Ομάνιος, ο επικεφαλής του Δήμου Αμφιλοχίας, θα αναφερθεί σε κάποια ζητήματα που βάζει προτεραιότητα η λαϊκή συσπήρωση και στη συνέχεια ο σύντροφος ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος θα αναφερθεί στις πολιτικές εξελίξεις και πάλι στο τι παλεύουμε. Και μετά θα ανακοινώσουμε ονόματα, αν υπάρχει κάποια ερώτηση κλπ. Και μετά θα ανακοινώσουμε ονόματα του ψηφοδελτίου μας. Ο Ηλίας έχει το λόγο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μόλις 55 μέρες μας χωρίζουν από τις κάλπες της 26ης Μαΐου. Εκεί θα κρυφθεί, αν θα ενισχυθεί, εκείνη η δύναμη που μπορεί να μας βάζει εμπόδια στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής που είναι μπροστά στους αγώνες και τις διεκδικήσεις του λαού. Γιατί μόνο η λαϊκή συσπήρωση, ακόμη και εκεί που έχει τη διοίκηση, δεν συμμορφώθηκε με αντιλαϊκούς νόμους. Αρνήθηκε τη διάθεση των αποθεματικών των Δήμων, πάλεψε δίπλα και μαζί με τους εργαζόμενους. Είμαστε μαζί με τους αγροκτηνοτρόφους, όχι χαϊδεύοντάς τους τα αυτιά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά αποκαλύπτοντας τις πραγματικές αιτίες και δείχνοντας το δρόμο της λύσης. Δρόμος σύγκρουσης με τις πολιτικές που τα γεννάνε, δρόμος δύσκολος αλλά μονόδρομος. Υποψήφοι εμφανίζονται στο Δήμο μας, ως ανεξάρτητοι ή πάνω από κόμματα. Όλοι όμως έχουν κομματική ένταξη ή προέλευση και οι προτάσεις τους και τα κόμματά τους με τις πολιτικές που στηρίζουν και στηρίζουν, τσάκισαν και τσακίζουν το λαό. Και όλοι μαζί προσπαθούν να μας πείσουν για την ολιγαρχική αυθονία. Πού είναι όλοι αυτοί που τόσα χρόνια που ματώνει ο λαός, ποιος τους ψέλησε κάτι ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής, της κεντρικής κυβέρνησης που μείωσαν δραματικά τα εισοδήματά μας, θα στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας μαζί με τους μικρομεσαίους αγροκτηνοτρόφους, νοικοκύριδες, σκλάβους ή χωρίς αυτούς, και για τους επαγγελματίες τι είπε ο κύριος της ΓΕΣΕΔΕ, είναι πολλά λέει τα μαγαζιά, εννοώντας λίγους και με μεγάλα κέρδη. Κουβέντα δεν είπαν για τις χαμηλές τιμές συγκέντρωσης των αγροτικών προϊόντων και τις υψηλότερες τιμές πώλησης των αγροτικών μέσων και εφοδίων. Ούτε βέβαια για το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους που τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα. Η λαϊκή συσπήρωση προσπαθεί να αναδείξει πως μόνο ο παραγωγικός συνεταιρισμός είναι προς όφελος του βιοπαλαιστή αγρότη και της αγρότησης. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο Δήμο και όχι μόνο. Ενδεικτικά θα σταθούμε σε κάποια από αυτά που είναι η ίδρυυση και η άδρυυση. Το πρόβλημα της ίδρυυσης αφορά όλο το Δήμο, τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίσουν την ποιότητα του νερού που έρχεται στο σπίτι τους, καθώς πρόκειται για ένα βασικό αγαθό που επηρεάζει άμεσα την υγεία μας. Δεσμευόμαστε. Με τη νέα Δημοτική Αρχή θα υπάρξει πλήρης και τεκμηριωμένη ενημέρωση στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Επιπλέον, θα πρέπει
να δρομολογηθούν και νέα δίκτυα για την ανάπτυξη της αγροτικής καλλιέργειας όταν υπάρχει νερό, ανθίζουν λέει και οι πέτρες. Ο χώρος μας αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα του τουρισμού. Δυστυχώς, ο Δήμος μας στο κομμάτι αυτό έχει μείνει αδρανής. Η ανάπτυξη του τουρισμού θα πρέπει να είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητές μας, εκμεταλλευόμενοι στο έπαρκον τα πλεονεκτήματα του Δήμου μας. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και να δείξουμε τα ιστορικά μνημεία του Δήμου μας. Στην αμφιλοχία συγκεκριμένα θα μπορούσαν με μικρές αλλά σημαντικές παρεμβάσεις η αρχαία λιμναία καθώς και το αμφιλοχικό άργος να αποτελούν σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου είναι αρκετά τα πέτρινα γεφύρια και τα παλαιά κάστρα που παραμένουν εγκατελειμμένα και τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν τουριστικό προορισμό. Μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η προοπτική ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τουρισμού με αθλητικό χαρακτήρα. Ο αφρατικός κόλπος ενδείκνεται για θαλάσσια σπορ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές στις παραλίες από το Σπάρτο έως την Κόπρινα της Άρτας. Έτσι ώστε ο Δήμος μας να μπορεί να αποδεχτεί αθλητές και λάτρεις των θαλάσσιων σπορ. Εκτός όμως από τον αυρακικό, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τις ορεινές περιοχές του Δήμου μας με το απίστευτο φυσικό του κάλος. Η ανάδειξη των παραδοσιακών μονοπατιών για διαδρομές πεζοπορίας αλλά και για διαδρομές ποδηλασίας βουνού θα μπορούσαν να προσελκύσουν ορειβατικούς και ποδηλατικούς συλλόγους. Θα διεκδικήσουμε την πλήρη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από το κράτος για να μην πληρώνει το λαϊκό νοικοκυριό για βασικές του ανάγκες, την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού. Νηπιαγωγεία στεκάζονται σε νοικιασμένα κτίρια και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις. Το τρίτο δημοτικό σχολείο στην πόλη της Αμφιλοχίας είναι σε ακατάλληλη κτηριακή εγκατάσταση. Με λίγα λόγια, θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε σχολικά κτίρια, στα κέντρα υγείας και γενικώς στην καθημερινότητα του πολίτη. Η λαϊκή συσπήρωση ήταν η μόνη δημοτική παράταξη που ανέδειξε το πρόβλημα λειτουργίας του ΚΑΦΚΑ. Πρόβλεψε την άσχημη εξέλιξη, προσπάθησε και θα συνεχίσει να προσπαθεί να οργανώσει τον αγώνα ώστε το ΚΑΦΚΑ Αμφιλοχίας να λειτουργήσει ως κέντρο αποκατάστασης και κλειστής νοσηλείας. Βλέποντας θέματα όπως η οδοποιία, παιδικές χαρές, χώροι πολιτισμού, αθλητισμού, καθαριότητας, αντικρίσουμε τον καθρέφτη της κεντρικής πολιτικής. Και σήμερα, πριν 5 μέρες, στην είσοδο της πόλης, η Δημοτική Αρχή καίει τα σκουπίδια. Είχε κάνει σκουπιδότοπο και τώρα τα καθαρίζει. Μιας πολιτικής που αφενός επιβάλλει βαριά φορολογία, άμεση και έμεση και αφετέρου ελάχιστα επιστρέφει για τις λαϊκές ανάγκες. Παρακολουθώντας σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στους Δήμους, στις γειτονιές που ζουν και εργάζονται οι λαϊκές οικογένειες, τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα και παρόμοια. Γιατί είναι ανίκανοι ή είναι η συνέπεια της εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής? Πώς προτείνουν οι άλλοι συνδυασμοί και τα άλλα κόμματα να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση να γίνονται έργα? Μήπως διεκδικούν τα παρακρατηθέντα? Όχι, ζητούν νέους φόρους ή ελεημοσύνες, ψίχουλα, ανταποδοτικά, αποδιώτες που τους παραχωρούν γη και είδωρ, εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας με fast track διαδικασίες και με εξασφαλισμένα μακροχρόνια κέρδη. Ανεμογενή χρήση είναι πάνω από τα κεφάλια μας, πληρώνοντας τέλος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
και οι εκατοντάδες λαϊκά σπίτια βρίσκονται στο σκοτάδι με κομμένο ρεύμα. Επειδή κοινός τους τόπος είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη και η τοπική διοίκηση, το μακρύ χέρι της κάθε κυβέρνησης ακόμη και τώρα μεταφέρονται νέες αρμοδιότητες στους Δήμους, όπως η λειτουργία των τμήματων ένταξης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η λαϊκή συσπήρωση θα παλέψει και θα στηρίξει τη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως και τη δημόσια δωρεάν υγεία για όλους τους πολίτες. Καλούμε τους νέους που είτε ψηφίζουν πρώτη φορά είτε όχι να διακρίνουν τους εχθρούς και τους φίλους, να σκεφτούν την προοπτική και τη διέξοδο που δίνει η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της λαϊκής εισπύρωσης για τη ζωή με δικαιώματα και όχι απλά ευκαιρίες που θα τις κυνηγάνε ανά τον κόσμο. Η λαϊκή εισπύρωση θα παλέψει για να κάνει την πραγματική διαφορά. Δίνουμε δύναμη στη δύναμή μας παντού.